δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα καλείται το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, το οποίο δέχεται τις τελευταίες ώρες καταγγελίες από πρεσβείες ξένων χωρών που οι πολίτες τους ήταν ανάμεσα στα θύματα των απαράδεκτων επεισοδίων της περασμένης Παρασκευής στη Λεμεσό. Και δεν μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για τουρίστες που βρίσκονταν στη χώρα μας για διακοπές και αντιμετώπισαν τελικά τη μανία των κουκουλοφόρων, γιατί βρέθηκαν απλά στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποιεί πως οι εν λόγω τουρίστες έφυγαν άρων-άρων και έντρομοι από τη χώρα μας. Αμφιβάλλω εάν θα επιστρέψουν ποτέ. Πρώτη φορά ένιωσα τόσο αμήχανα για τέτοιας φύσης περιστατικά στη χώρα μας. Αυτή δεν είναι η Κύπρος που γεννήθηκα, μεγάλωσα, έκανα οικογένεια, γερνάω. Δεν έπρεπε να επιτρέψουμε να εξελιχθεί σε κάτι τόσο αποτρόπαιο. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Κούρος, ο ένας εκ των τουριστών έφυγε τραυματισμένος από την Κύπρο. Έγινα δέκτης διαβήματος από πρέσβη αραβικής χώρας χθες. Αριθμός πολιτών του αθώοι επισκέπτες στη χώρα μας ήταν ανάμεσα στα θύματα των επεισοδίων στη Λεμεσό, ένας αρκετά σοβαρά. Με αυτή τη φωτογραφία αποχαιρέτησαν τη χώρα μας οι συγκεκριμένοι τουρίστες. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών διερωτάται αν αυτή είναι η Κύπρος που θέλουμε να προβάλλουμε προς τα έξω. Αναρωτιέμαι τι θα πουν για εμάς όταν θα επιστρέψουν στη χώρα τους και για την κουλτούρα μας που τόσο ηχηρά προβάλλουμε όλα αυτά τα χρόνια πρόθυσής μας ως ένα τουριστικό προορισμό όπου τον χαρακτηρίζει η διαχρονική καλοσύνη, ο πολιτισμός και η έμφυτη φιλοξενία μας. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ερώτημα που πρέπει να αναλογιστεί και να απαντήσει ο καθένας από εμάς.